Τετριμένο και το θέμα αυτό εδώ είναι ο κλασικός τύπος για τη μετατροπή από το διαδικό στο δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης. Οπότε εδώ πέρα έχουμε καθαρά ένα θέμα παρουσίασης, ας πούμε, και να ξέρουμε βέβαια και τι κάνουμε. Ο αριθμός είναι 110,111 στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης. Μολυβάκι για να σημειώσουμε τους εκθέτες. 0, 1, 2, 3, 4 προς τα αριστερά και αμέσως μετά μείον 1, μείον 2, μείον 3 προς τα δεξιά. Και πάμε να γράψουμε αναλυτικά το ανάπτυγμα της παράστασης. Έχουμε λοιπόν 1 επί 2 εις την Τετάρτη, συν 0 επί 2 εις την Τρίτη. Όσο πιο εύκολη είναι η άσκηση, τόσο πιο ουσία είναι να έχεις ωραία αποτύπωση στο γραπτό. Συν 1 επί 2 εις την Πρώτη, συν 0 επί 2 εις την Μηδενική. Και πάμε και στα αρνητικά. 1 επί 2 στη μείον 1, συν 1 επί 2 στη μείον 2, συν 1 επί 2 στη μείον 3. Και πάμε τώρα να γράψουμε λίγο, θα το κάνω τυπικά, τις δυνάμεις του 2 στο προχειρό μας, το 2 στη μηδενική, στο προχειρό μας 1, το 2 στην πρώτη 2, 2 στο τετράγωνο μας κάνει 4, 2 στην τρίτη μας κάνει 8, 2 στην τετάρτη 16, σταματάω, όσο εκεί φτάνει χάρη του. Και με τις αρνητικές δυνάμεις του 2, μια εμπειρία δεν θα σου κάνει κακό. Το 2 στη μείον 1 είναι το 0,5 το 1 δεύτερο. Το 2 στη μείον 2 είναι το 0,25 το 1 τέταρτο. Και τέλος το 2 στη μείον 3 είναι το 0,125 το 1 όγδο. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν την επίλυση. Έχουμε ότι αυτό μας κάνει 1 επί 2 στη τετάρτη, το οποίο είναι 16. Μηδενίζω τα υπόλοιπα. Συν 1 επί 2 το επόμενο. Αυτό 0, συν 1 επί 0,5, συν 1 επί 0,25, συν 1 επί 0,125. Τελικό αποτέλεσμα, μαζεύω τα αποτελέσματα, 16 λοιπόν, συν 2, συν 0,5, συν 0,25, συν 0,125. Και το τελικό αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι ο αριθμός 18, είναι τα κέρια που έχουν βγει. 0,5, 0,75, 0,87, ας το κάνω καλύτερα, δεν πειράζει, η πολύ μαγιά βλάπτει, πάντα έχεις τα πιο απλά, μπορεί να χάσει κανείς μονάδες. 0,5 λοιπόν, 0,25 και 0,125, κόβουμε εδώ, τσοντάρουμε μηδενικά, κάνω την πρόσθεση λοιπόν, 5, 7, 5 και 2, 7 και 1, 8, 0,875 το δεκαδικό μέρος λοιπόν. Άρα ο αριθμός αυτός ο οποίος μας έδωσε είναι ο 18,875 του δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτή την τετριμένη άσκηση.